όχι το κοιμήλιο όλων αυτών οι οποίοι θα παραλάβουν στη συνέχεια το σύμβολο αυτό, αλλά να γίνει σταυρέμων το κοιμήλιο της Ελλάδος μας, το κοιμήλιο της Ορθοδοξίας μας. Να τα θαύματά του. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει όλα αυτά τα οποία περιγράφονται και από τους γιατρούς και από τα συνέδρια τους, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι ίδιοι ελεγκτές του εαυτού τους, του σώματός τους και της ασθένειάς τους. Μια μεγάλη ομάδα ιατρών κάθισε να ερευνήσει και να πει μαζί με μία γιατρός ογκολόγος, και κάθισαν να ερευνήσουν η ομάδα αυτή των ιατρών τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί τόσα θαύματα, γιατί τόσες θεραπείες. Και τότε, αγαπητοί μου χριστιανοί, μία κουβέντα υπόθηκε: αυτός ο σταυρός είναι ο σταυρός της αγάπης και ο σταυρός της θεραπείας, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα περισσότερο, αλλά είναι αυτός που μας δείχνει που είναι το πρόβλημα. Διότι, αγαπητοί μου χριστιανοί, είχα πάει σε ένα μέρος, αυτό είναι το φοβερό, και ενώ έψαχναν οι γιατροί σε κάποιο μέρος που ακριβώς είναι το πρόβλημα και δεν το έβρισκαν, και με κάλεσαν και μου είπαν: «Πάτερ, μπορείτε να έρθετε με τον Τίμιο Σταυρό να δούμε πού είναι αυτό το πρόβλημα? Πεθαίνει ο άνθρωπος, χάνεται ο άνθρωπος, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος». Και η προσευχή, η πίστη, η αγάπη, η αφοσίωση. Μήπως δεν πίστευε αυτός ο άνθρωπος που είχε το πρόβλημα? Σίγουρα πίστευαν. Μήπως δεν ήθελαν να θεραπευτούν? Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να θεραπεύεται? Θέλουμε να είμαστε συνέχεια ασθενείς στα νοσοκομεία ή με τα φάρμακα συνέχεια? Πρέπει να είμαστε και απελευθερωμένοι άνθρωποι. Όλοι ζητάμε να περπατούμε ελεύθερα και να αναπνέουμε ελεύθερα. Και πήγα, και όταν έβαλα τον Τίμιο Σταυρό, λέω στους γιατρούς: «Γιατρέ μου, εγώ είμαι ένα παπαδάκι πολύ φτωχό, δεν αξίζω τίποτα, όμως αυτός εδώ είναι ο γιατρός μου». Και εκείνη τη στιγμή εδάκρυσαν όλοι, όλοι οι πάντες που ήταν μέσα στο νοσοκομείο, νοσηλευτές, γιατροί, πάντες. Και μπαίνει ο Τίμιος Σταυρός σε ένα μέρος και του λέω: «Ψάξτε το εδώ, γιατρέ μου. Εδώ θα υπάρχει λύση, αν είναι από το Θεό». Και εκείνη τη στιγμή έτρεμε η καρδιά μου, η ψυχή μου. «Άραγε σταυρέ μου, θα σε ντροπιάσω? Άραγε σταυρέ μου, θα σε εκθέσω? Άραγε σταυρέ μου, θα μπορώ να σε ξαναπιάσω? Διότι αν γίνει λάθος, δεν θα μπορώ να ξαναλειτουργήσω?» Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Γιατί δεν θέλω ο πρώτος εγώ να ντροπιάσω το όνομα του Τιμίου Σταυρού. Και μετά από τις εξετάσεις, αφού δεν έβρισκαν ακόμα και με τα μηχανήματα που ήταν το πρόβλημα, κάνουν μία εξέταση αφού έκαναν ένα χειρουργείο και βρίσκουν κάτω από τα τυχώματα ότι υπήρχε το πρόβλημα. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, αλλά θα πω πώς είναι δυνατόν κάποιοι να λένε και κάποιοι να μη λένε. Αυτή τη στιγμή το στόμα μου γλυκαίνεται όταν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, είναι στο καροτσάκι, και να τον βλέπουμε όλοι μαζί. Θα μας αρέσει να είναι στο καροτσάκι ή θα μας αρέσει να είναι όρθιος και να περπατάει? Θα μας αρέσει να πονάει ή θα μας αρέσει να είναι ασθενής? Ή θα μας αρέσει να είναι θεραπευμένος για να αναπνεύσει και αυτός αυτή τη ζωή? Τα κάλλη που μας έχει στείλει ο Θεός, πρέπει να είσαι πείσμον άνθρωπος. Πρέπει να πιστεύεις πάνω απ' όλα εσύ, όταν έχουν σταματήσει όλοι να πιστεύουν. Ναι, ο άγγελος θα δει το φως του. Μα κανένας δεν το λέει ότι θα το δει. Παρακάλεσα το Θεό και του λέω: «Μην κλείσω, Θεέ μου, τα μάτια μου. Αν δεν δω το φως, αν δεν δει το φως». Και μου λέει το παιδί: «Θέλω να είμαι ο πρώτος που θα δω το πρόσωπό σου». Αγαπητοί μου, αυτή είναι η χαρά μας εδώ. Είναι η ελπίδα μας. Είναι ο ναός αυτός με τα ντουβάρια αυτά
που κάθε του βάρη φέρνει μια ευλογία. Κάθε εικόνα της Παναγίας του Βράχου ή οτιδήποτε άλλο δείχνει ένα θαύμα, μια θεραπεία. Δεν είναι ένας ναός απλά, τυπικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ένας βράχος που μέσα σε αυτό το βράχο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Και πέρασαν τόσοι και τόσοι Άγιοι από εδώ. Μέσα σε αυτούς τους λειτουργούς ο Άγιος Νεκτάριος και όλοι οι υπόλοιποι Άγιοι. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, όσο μπορεί να έχει αυτή η καρδιά μου αγάπη σε όλους εσάς αλλά και στο ναό, εύχομαι να είστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι γεροί, να περπατούμε όσο μπορούμε, να χαμογελάμε όσο μπορούμε. Και να σας παροτρύνω για άλλη μία ακόμα φορά, αφού να πιστεύουμε σε όλους τους Αγίους, σε όλες τις εικόνες, ας πιστεύουμε και ας φωνάζουμε έναν σταυρό ο οποίος ήρθε σε αυτή τη γη για να παραμείνει και όχι να φύγει. Εγώ θα φύγω, αλλά ο σταυρός θα παραμείνει. Έχω επίγνωση το τι σας λέω. Γι' αυτό φωνάζω για να ξεκινήσει μία ιστορία διαφορετική. Γιατί η Ελλάδα μας χρειάζεται θεραπεία. Χρειάζεται να είναι κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Από τη σκέπη ενός τεράστιου και μεγάλου σταυρού, ο οποίος θα πλαισιώσει όλη την Ελλάδα μας για να την προστατεύει από τις παγίδες και τους κινδύνους. Μία τελευταία λέξη. Μην φοβάστε. Η Παναγία μας σκεπάζει από πάνω. Φοβερίζει πολλές φορές ο εχθρός, αλλά λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Και σε κάθε δύσκολη στιγμή που υπάρχει στη χώρα μας, η Παναγία μας παρουσιάζεται μαζί με τους Αγίους μας και μας σώζουν από πολλά δεινά. Πολλά δεινά έρχονται, τα ξεπερνάμε. Ασθένειες έρχονται, τις ξεπερνάμε με τη δύναμη, την πίστη μας, την προσευχή μας, τη λαχτάρα μας, να τρέξουμε κάπου και να βρούμε γιατριά και βοήθεια. Με όλη μου την αγάπη, όσοι μπορείτε και πάλι και θέλετε να δώσετε αύριο αίμα, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Και κάθε φορά, μα και ο ναός σας λέει κάνει αιμοδοσία, και ο ναός μας κάνει αιμοδοσία και φιλοξενία και τα πάντα και ό,τι άλλο μπορούμε να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Από ένα ποτήρι νερό μέχρι μία πίτα, μέχρι ένα φαγητό, μέχρι ένα εικονάκι και το τελευταίο μέχρι μία μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους σας, σε όλους μας που βρισκόμαστε εδώ στους Αγίους Ισιδώρους. Και όποιος επισκέπτεται τους Αγίους Ισιδώρους, να ξέρετε ότι ποτέ, πάντοτε έχει αυτή την χάρη και την ευλογία να έρχεται και να ζητάει την προστασία του Ιερού Βράχου αυτού. Δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Ας έρθει κάποιος, ας έρθουν κάποιοι να πούνε αν προσευχήθηκαν με αγάπη, με κλάματα, με δάκρυα αυτοί που τους ακούμπησε ο Τίμιος Σταυρός, ενεργά, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά, έχουν την αγάπη και τη θεραπεία όχι μόνο της πίστεως τους αλλά και του σώματος τους, ψυχείτε και σώματι. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά λέω, ελάτε στο ναό μας, μικροί και μεγάλοι. Έρχονται πολλοί άνθρωποι, μεγάλοι υψηλά πρόσωπα έρχονται, πολύ ψηλά ακόμα και από το εξωτερικό. Πάτερ, ήρθαμε να προσκυνήσουμε, να πάρουμε την ευχή της Παναγίας και του Τιμίου Σταυρού για να μην σταθεί τίποτα εμπόδιο και να κάνουμε τις δουλειές μας. Ξέρετε, η χαρά μου είναι τεράστια για τον καθένα από μας, γιατί αυτό ζητάμε, την ευλογία της χάριτος του Θεού για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και να γίνουν τα βήματά μας πιο σταθερά και πιο σίγουρα. Ο άνθρωπος δεν μας αναπαύει πολλές φορές, αλλά μας στενοχωρεί. Όμως ο Θεός ποτέ δεν μας στενοχωρεί. Και όταν ξεκινάμε με το καλημέρα, Χριστέ μου καλημέρα, τότε πατάμε πιο γερά
γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πάρει την ευχή του Κυρίου μας, του πλάστη μας, του Δημιουργού μας. Αυτός είναι το Α, αυτός είναι και το Ω. Αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι και ο θάνατος. Αυτά ήθελα να σας πω με αυτή την καρδιά μου, την οποία όσο μπορώ να τη δώσω σε αυτόν τον ιερό βράχο, αλλά και σε όσο κόσμο έρχεται εδώ, ακόμα και σε όσο κόσμο με συναντάει στον δρόμο, για να πω στον Κύριό μου, ευχαριστώ Χριστέ μου που με κάνεις κάθε φορά να νιώθω άνθρωπος. Και όταν αρχίζω να παίρνω φούμαρα στην εκκλησία, στην Κρήτη, το φούμαρα, το λέμε εγωισμό, να το πω έτσι, λίγο, λέω Χριστέ μου, δεν πάω καλά σήμερα, γιατί με άφησες έτσι. Και ξαφνικά ένας πονοκέφαλος, μία σφαλιάρα από κάποιον, ένα πέσιμο από κάποιον, ένα κλάμα στο κρεβάτι, στο μαξελάρι, με διορθώνει αυτόματα. Γιατί όταν ήμουν 9 χρονών παιδάκι, παιδί μου, αυτό του ζήτησα. Να με έχεις πάντοτε, ένα πράγμα ζήτησα στον Κύριο. Να με έχεις πάντοτε ταπεινό. Να με έχεις πάντοτε απλό. Γιατί μου άρεσε πάντοτε η απλότητα και η ταπεινότητα. Μου άρεσε πάντοτε να βλέπω φως. Μόνο φως, όχι σκοτάδι. Και αυτό του το ζήτησα 9 χρονών, μικρό παιδάκι, γονατισμένος επί μέρες ολόκληρες, ελάχιστες ώρες ύπνο, για να του πω, Χριστέ μου, Χριστούλη μου, του λέω, δώσε μου φως σε παρακαλώ, για να μπορώ να βλέπω συνέχεια το φως που δίνεις σε μένα. Αυτό του ζητούσα συνέχεια. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου δίνει το φως αυτό και το δίνει και σε όλους εσάς που ερχόσαστε εδώ. Αυτή είναι λοιπόν η χαρά της ζωής μου. Αυτή είναι η κληρονομιά μου. Δεν κοιτάζω τίποτα άλλο. Δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Δεν κουτσομπολεύω με τίποτα άλλο. Και κάποιος θα πει, μα πάτερ, γιατί τόση διαφήμιση για τη χάρη του Τιμίου Σταυρού? Θα το πει ένας κακοπροαίρετος. Γιατί δεν θα κοιτάξει τη δικιά του διαφήμιση που κοιτάζει να παρουσιάσει τόσα και τόσα. Ο Σταυρός δεν έχει διαφήμιση. Ο Σταυρός είναι μέσα από τον πόνο, μέσα από τα δάκρυα. Και οι άνθρωποι ζητούν τη χαρά και την ευλογία και τη θεραπεία του Τιμίου Σταυρού. 34 χρόνια στα χέρια μου ο Τίμιος Σταυρός. 33 περίπου, 32, πάνω από 30 μάλλον χρόνια, κρυφά στα χέρια μου, χωρίς να το ξέρει κανένας. Εκεί όμως ήθελε ο Θεός να μαθευτεί, για να το μάθει όλος ο κόσμος και να μάθει ότι το ιερό σύμβολο αυτό είναι ουράνιο, και ζητάμε τη βοήθειά του και τη θεραπεία του. Σταυρέ του Χριστού, βοήθα μας όλους μας τους προσκυνητές των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού. Ο Θεός μαζί μας, κοντά μας. Ο Τίμιος Σταυρός, όταν τον αναζητάτε, δεν είναι σήμερα εδώ, διότι ήταν μέρες ολόκληρες, ώρες μάλλον σταύρωνα συνέχεια και βρισκόμουν και σε κάποια άλλα μέρη, οπότε λίγο εν ηρεμία. 22 του μηνός είναι σίγουρο η μέρα της σταυροπροσκυνήσεως, νομίζω είναι 22 του μηνός, όπου ο Τίμιος Σταυρός από το πρωί την ημέρα του Σταυρού μέχρι το βράδυ, μάλλον την επόμενη μέρα, εάν του Αγίου Ισιδώρου ημέρα Τρίτη, σταύρωνα από το πρωί όρθιος της Τρίτης το πρωί 7 η ώρα και τελείωσα χωρίς ύπνο την επόμενη μέρα στις 1 παρά 10, όταν τον άφησα στενοχωρέθηκα. Ξέρετε γιατί? Δεν κοιμήθηκα ούτε δευτερόλεπτο. Δεν σταμάτησα ούτε δευτερόλεπτο. Ήτανε σερή, χωρίς να καθίσω ούτε καν στην καρέκλα, με προβλήματα κι εγώ υγείας. Και όταν τελείωσε στενοχωρέθηκα. Και ξέρετε γιατί? Έπρεπε, λέω, να ανακοινώσω στον κόσμο ότι θα συνεχίζεται επί τριήμερων το σταύρωμα. Μα πάτερ, δεν ίσταζες? Όχι, μόλις τελείωσα πήγανε όλοι και κοιμηθήκανε. Εγώ συνέχισα να κάνω δουλειές στο ναό, γιατί έπρεπε ο ναός να τακτοποιηθεί για να λειτουργηθεί την επόμενη μέρα. Και όταν τελείωσα και ξάπλωσα στο κρεβάτι 10.30 ώρα της Τετάρτης, σηκώθηκα πρωί πρωί για να έρθω να λειτουργήσω και να ξεκουραστώ στο μαξελαράκι της Αγίας Τράπεζας των Αγίων Ισιδώρων.
με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό μου προς όλους σας. Καλή σας ημέρα, να έχετε όλοι σας, ο Θεός μαζί μας. Καλημέρα σας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.